Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Συνεχίζω να μην έχω τα κραγιόν που έχω παραγγείλει από We Makeup, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, τώρα ήθελα έτσι κάτι να σας πω. Το κραγιόν που φοράω είναι της Kylie Jenner, που το είχα πάρει από την Αμερική. Το συγκεκριμένο κραγιόν, θεωρώ εγώ, είναι το κομμάντο βασικά η απόχρωση, για όσους ενδιαφέρεστε. Βέβαια, να ξέρετε, περνάει τελωνίο, εγώ έχω σκοπό να ενημερώσω. Το συγκεκριμένο κραγιόν που λέτε, πιστεύω ότι θα είναι πολύ κοντά στις Gio Travelli, γιατί όταν είδα την εφαρμογή στα χείλη, μου θύμισε πάρα πολύ την εφαρμογή που έχουν τα ματ της Kylie Jenner. Στην ουσία είναι υδατικά, δηλαδή μπορώ να κάνω αυτό το πράγμα και έχει ενυδάτωση, αλλά παρόλα αυτά είναι ματ. Είναι αυτό εδώ, βλέπετε ακριβώς πως είναι, δηλαδή ούτε στις πολύ λεπτές γραμμές μπαίνει, αλλά είναι και ενυδατωμένο, είναι και ενυδατωμένα τα χείλη, οπότε δεν ξέρω. Εμένα γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά και αν είναι έτσι θα πάρω όλες τις αποχρώσεις της We Makeup και σάργησε 1,5 μήνα που την περιμένω και είμαι λίγο έξαλλη, αλλά δεν πειράζει γιατί έχω μαζί μου κάτι wow! Και εννοώ αυτά εδώ τα δύο διαμαντάκια από Blairy Cosmetics που είναι τα Aqua Liner της. Λοιπόν, το ένα διαμαντάκι είναι αυτό το μεταλλικό κάπως μπλε, το οποίο θα τοποθετήσουμε σήμερα σε graphic liner γιατί δεν θα σας άφηνα χωρίς να το δοκιμάσουμε. Είναι πολύ της μοδός. Λοιπόν, είχε ανεβάσει Στέλλα η Πάσαρη που λέτε στο Instagram ένα κωδικό εκπτωτικό και είπα δεν τα παίρνω να το δοκιμάσω. Και το άλλο είναι ένα διπλό. Στην ουσία είναι πολύ βολικό γιατί παίρνεις δύο αποχρώσεις σε ένα και θα ήθελα και αυτά να το δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά αυτά θα σας τα δείξω στο χέρι γιατί θα ήθελα να κάνουμε το μεταλλικό, το οποίο με έχει ενθουσιάσει full, και πάμε να ξεκινήσουμε. Έβαλα το σφινοπότηρό μου γιατί όπως είπαμε είναι aqua liner, so θα πάρουμε το νεράκι που έχω βάλει εδώ πέρα. Θα πάρω το πινελάκι της Maybelline, δεν ξέρω αν θα με βολέψει το συγκεκριμένο πινέλο. Θα το βουτήξω λίγο μέσα στο νερό. Καλό είναι να έχετε και κάτι σε χαρτάκι δίπλα για να το ταμπονάρετε για να παίρνετε την πολύ πολύ υγρασία. Ακριβώς όπως λειτουργούμε στις νερομπογιές. Λοιπόν, και θα πάρουμε τη διπλή απόχρωση. Α, η συγκεκριμένη είναι η Twin Liner Shade 006. Και θα πάρω πρώτα το τυρκουάζ αυτό, το wow, το μαγευτικό τυρκουάζ. Και πάμε να το δούμε. What? Τέλειο! Κάπως εγώ ενθουσιάστηκα και θεωρώ πως θα φορεθεί πολύ το καλοκαιράκι αυτό. Ναι ρε, θα φορεθεί ξεκάθαρα. Τέλειο, τέλειο. Και πιο τέλειο ξέρετε τι είναι? Το ότι απλά θα ξεπλύνω το πινέλο μου και δεν χρειάζεται να το πλύνω κανονικότατα. Στο νεράκι, ωραιότατα. Και θα πάρω την καφέ απόχρωση ακριβώς από δίπλα. Ου, είναι πολύ σοκολατή, τέλειο. Τέλειο eyeliner θα βγει αυτό. Τέλειο επίσης. Εντάξει, πεθαίνω έτσι, πεθαίνω. Πόσο αληθοφανές, αλήθεια τώρα όμως. Πόσο αληθοφανές. Ανυπομονώ να χρησιμοποιήσουμε το μεταλλικό. Πάμε λοιπόν να το χρησιμοποιήσουμε και το μεταλλικό. Βασικά θα το βάλω κατευθείαν στο μάτι το μεταλλικό, έτσι να κάνουμε τη διαφορά. Έτσι λέω. Αρχικά να σας ενημερώσω ότι έχει στεγνώσει ήδη στο χέρι μου, δεν έχει αλλάξει καν απόχρωση. Είναι ακριβώς όπως το έβαλα, μα ακριβώς όμως. Και ανυπομονώ τώρα να δω εδώ τι θα γίνει. Λοιπόν, βουτάω λίγο το πινέλο μου μέσα στο νεράκι και παίρνω ένα χαρτάκι και ταμπονάρω λίγο να πάρω την περιττή υγρασία. Στη συνέχεια περνάω από εδώ πέρα. Λίγο κάπως έχει ενεργοποιηθεί και κάπως wow, θα έλεγα εγώ. Στην ουσία θέλουμε να έχει τη μορφή πάστας. Γι' αυτό παίρνουμε έτσι μια αρκετή ποσότητα. Και πάμε να τοποθετήσουμε το τέλειο αυτό εδώ σημερωτό. Λοιπόν, εγώ φοράω και μάσκαρα και κονσίλερ και έχω βάλει και πούδρα, αλλά δεν με απασχολεί καθόλου. Ούτως ή άλλως μόνο για να δούμε το eyeliner. Okay, guys. I'm so excited. What? Και ξέρετε τι, ποιο είναι το πιο τέλειο με αυτό το eyeliner? Ότι σβήνει με νερό. Τόσο απλά.
Να σημειωθεί ότι δεν έχω ξαναπάρει μπογιά και συνεχίζω απλά με την ίδια μπογιά που έχει πάνω το πινέλο μου. Με τη μία βούτα δηλαδή που έκανα. Απλά σίγουρα θέλει κάτι πιο λεπτό για να μπορέσω να το βγάλω προς τα έξω έτσι όπως θέλω ή και προς τα πάνω που θέλω να το ανεβάσω. Θα ήθελα ένα πιο λεπτό πινέλο βασικά, σίγουρα. Το οποίο δεν έχω αυτή τη στιγμή βέβαια. Ψάχνω ένα πολύ λεπτό πινέλο. Αν κάποιος έχει βρει το τέλειο ιδανικό λεπτό πινέλο, ας μου το πει, ας μου στείλει ένα μήνυμα παρακαλώ. Συνεχίζω με μία ακόμα βούτα. Και πάμε λίγο να το ανεβάσουμε κατά πάνω. Ναι, αυτό τώρα ας πούμε δεν έπρεπε να γίνει. Όχι, θα το βγάλω αυτό. Παιδιά δεν μ' άρεσε, τώρα τι να πω. Δεν θα το ανεβάσουμε κατά πάνω. Ας δούμε πόσο εύκολα φεύγει τουλάχιστον. Εντάξει, άντε γεια. Έχεις σβήσει εσύ eyeliner ποτέ τόσο εύκολα? Συγγνώμη, τι βλέπατε, την ξέρετε αυτή τη διαφήμιση? Έχεις ζωγραφίσει ποτέ τόσο όμορφα? Τα τρία ειδικά βιβλία σου τα δείχνουν όλα και δώρο αυτά τα απίθανα καρναβαλοχρώματα που βάφουν, ζαλίζουν, στροβιλίζουν και μπερδεύουν. Εντάξει, συνεχίζω γιατί θα το πω όλο. Και με την κολλητή μου ξέρουμε και το τηλέφωνο. Σταματάω εδώ. Too much information. Και αυτό κάπως έτσι λειτουργεί, που βάφει, ζαλίζει, στροβιλίζει και αυτό δηλαδή τρελό. All right. Ναι, εντάξει, βέβαια φύγει μαζί και το concealer, αλλά δεν πειράζει, δεν είναι κάτι. Πόπο, πόσο εύκολα έσβησε, πραγματικά όμως. Και μένει μεταλλικό, δηλαδή τώρα έχει στεγνώσει αυτό, να, δεν βγάζει. Τέλειο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τώρα όμως πραγματικά στο eyeliner. Πήρα τελικά λίγο το 0 από Criolan, είναι το Trolley Brush, είναι art pencil το συγκεκριμένο, γιατί θέλω να δοκιμάσω, μήπως με αυτό μου βγει καλύτερα αυτό που θέλω να κάνω. Σίγουρα είναι πιο detailer, οπότε... Εγώ θέλω να γυρίσω από εδώ. Και να το φέρω εδώ. Σίγουρα πολύ καλύτερα. Και κάπως θα χαθεί έτσι εδώ. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι με αυτό το πινέλο δεν μπορώ να βάλω eyeliner. Δεν ξέρω τώρα τι συνέβη και μπορώ ξαφνικά. Ωραία, και τώρα θέλω και λίγο να προσθέσω εδώ. Ξέρω ότι θα μου πείτε όλες καλά βρε καλίνα μου, όμως πολύ ωραίο το eyeliner σου, αλλά πώς θα βγω εγώ έτσι έξω με αυτό, γιατί κορίτσια μου, ρισκάρετε το, δείτε τώρα εδώ, τρελό. Εντάξει, αυτό μην το κάνετε ρε παιδί μου, αλλά είναι ωραίο, κάπως. Α, είναι πολύ ωραίο. Εγώ κάπως ενθουσιάστηκα, ξέρω εγώ. Παίζω εγώ εδώ με το eyeliner, γιατί αν πάρεις ένα aqua eyeliner ρε φίλε, είναι σαν να έχεις μια τέμπερα και παίζεις. Λοιπόν, σαν φωτιά βγήκε αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ εμένα. Δεν ξέρω για σας. Λοιπόν, τώρα τι μπορείτε να κάνετε. Παίρνετε ένα τελείως flat πινέλο. Το συγκεκριμένο είναι από Morphe, δεν έχω νούμερο. Είναι από ένα σετάκι που έχω, που ανεβάζω συνέχεια, που σας βάζω. Θα το βουτήξετε λίγο στο νερό, θα το σκουπίσετε και θα πάτε λίγο να διορθώσετε τις λεπτομέρειες. Έτσι ώστε να είναι λίγο πιο knifey.
πόσο ωραίο φαίνεται. Wow. Δεν ξέρω, εγώ ενθουσιάστηκα. Δείτε τι ωραίο μεταλλικό στοιχείο έχει. Είναι απίστευτο. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, επειδή τα graphic liner είναι έτσι δύσκολα, η αλήθεια είναι, εννοείται πως έχουν διαφορά έστω και ελάχιστη μεταξύ τους, δεν μπορούν να βγουν τελείως ίδια, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, είναι έτσι πεταλουδιάρικο, έτσι τα λέω εγώ αυτά, και χρωματιστό και πραγματικά, παιδιά, έχει διαφορά graphic liner με graphic liner. Τώρα αυτό να το περνάς από πάνω και να μην βγάζει τίποτα είναι μαγικό, τι να πω εγώ τώρα. Και είναι τέλειο το ότι είναι μεταλλικό. Λοιπόν, επειδή έτσι με πιάσε τώρα, θέλω να βάλω και στην εσωτερική γωνία το ανοιχτόχρωμο αυτό που δεν θυμάμαι πως λέγεται, χρώμα, για να δούμε λίγο και πως φαίνεται. Λοιπόν, θα πάρω αυτό εδώ το χρώμα. Θα το βάλουμε το ίδιο πινελάκι που κρυολάν. Α, το μεταλλικό που έβαλα είναι η απόχρωση 007. Και είναι το Metallic Liner. Γιατί δεν τα λέω και όλα, έτσι που συντονίζομαι. Λοιπόν, αχα. Αυτό είναι ωραίο και για body painting. Δηλαδή άνετα παίρνω και το άσπρο, γιατί βλέπω πόσο pigmented είναι αυτή η ανοιχτή απόχρωση. Γιατί να ξέρει, τόσο πιο ανοιχτό είναι, τόσο πιο περίεργο να κάτσει. Απλά σε αυτά τα σημεία, λόγω του ότι είναι aqua liner, λίγο προσοχή, γιατί μπορεί να δακρύσετε ή κάτι τέτοιο και εννοείται θα φύγει γιατί είναι aqua liner. Αλλά okay, μου άρεσε αυτό που έκανα. Αυτό είναι η... θα το πω. Και θα μπορούσα κιόλας είτε να τραβήξω από εδώ κάτω, είτε να τραβήξω από εδώ κάτω, και αυτό θα κάνω. Όταν έτσι έχω έμπνευση, πολύ μου αρέσει. Fireball. Εντάξει, ξέρω δεν είναι ένα καθημερινό μακιγιάζ, αλλά επειδή σας κάνω συνέχεια καθημερινά μακιγιάζ και κάποιοι μου ζητάνε και κάποια extreme. Μπόμπα. Τρελάθηκα εγώ τώρα, έτσι. Δείτε τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Θα βάλω και βλεφαρίδα όμως, παιδιά, για να δείξει ακόμη πιο πολύ το μάτι. Πάντως να σας πω την αλήθεια, επειδή έχω ξαναβάλει aqua liner και δεν ήταν της συγκεκριμένης εταιρείας, η αλήθεια είναι πως μου κάνουν τα μάτια να κλαίνε. Ήταν UV της Suva, που τα αγαπώ βέβαια πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, αλλά για κάποιο λόγο έκλαιγε το μάτι μου. Ίσως και εγώ μπορεί να έφταγα εκείνη τη μέρα, αλλά δεν ξέρω, ούτε καν μου έχουν φέρει ερεθισμό. Είναι super σταθερά, super σταθερά, έτσι όπως φαίνεται τουλάχιστον. Και νομίζω με τη βλεφαρίδα θα δείξει αλλού το eyeliner. Θα χρησιμοποιήσω τις M102 από Eldora, που έχουν μια κλίση έτσι προς τα έξω, γιατί τη χρειαζόμαστε αυτή την κλίση αυτή τη στιγμή. Οι συγκεκριμένες είναι από τις πολύ αγαπημένες βλεφαρίδες. Α, να μπορούσα να τις βάλω και έτσι. Θα πάρω την Duo την κόλλα μου, θα την τοποθετήσω στην μπάντα από τη βλεφαρίδα μου και θα περιμένω 30 δευτερόλεπτα για να στεγνώσει καλά. Ίσα-ίσα να έχει μια κολλώδη υφή θέλω. Θα πάρω την υπέροχη αυτή βλεφαρίδα μου. Eldora στην Ελλάδα, να ξέρετε, πουλάει κρυολάνα, αλλά μόνο τηλεφωνικά. Δυστυχώς δεν τις έχουν βάλει ακόμα στο site τους. Αλλά είναι για μένα από τις καλύτερες βλεφαρίδες που έχω φορέσει. Και έχει από φυσικές μέχρι πολύ extreme. Το μόνο που θέλουμε τώρα είναι πολύ προσεκτικά να τοποθετηθεί η βλεφαρίδα χωρίς να φαίνεται μπροστά η μπάντα, γιατί δεν έχουμε βάλει εκεί eyeliner. Εννοείται θα τελειώνει εκεί δυστυχώς, αλλά τουλάχιστον να φαίνεται όσο γίνεται όμορφη. Εγώ πάντα πιέζω τις βλεφαρίδες μεταξύ τους για να είμαι σίγουρη ότι είναι ok και παρατηρώ μήπως θέλει κάπου κατέβασμα, ανέβασμα κτλ, κτλ. Η αλήθεια είναι πως θα προτιμούσα να έχω κάτι μόνο για την άκρη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είχα. Θα βάλω μια παραγγελία, η αλήθεια είναι, που θέλω να κάνω για να πάρω μόνο στην άκρη βλεφαρίδα. Είχα μία, αλλά επειδή μου έχει μείνει λίγο λειψή, δεν ήθελα να τη φορέσω.
Θα μπορούσαμε βέβαια να τη δούμε στο άλλο μάτι. Θα βάλω εκείνη στο άλλο μάτι για να δω και λίγο τη διαφορά πόσο καλύτερα θα κάτσει. Λοιπόν, θα πάρω την H127, η οποία βλέπετε ότι είναι σε διαχωρισμένα μέρη σαν τουφάκια. Απλά μου λείπουν τα δύο μέρη, τα οποία είναι, η αλήθεια είναι λίγο σημαντικά. Κάποτε είχα χάσει, δεν θυμάμαι. Ή απλά μπορεί να τα τοποθέτησα κιόλας. Και μου μείναν αυτά. Πρέπει να τις ξαναπαραγγείλω γιατί είναι από τις αγαπημένες μου βλεφαρίδες. Παρ' όλα αυτά ξαναπαίρνω duo κόλλα. Με τον ίδιο τρόπο τοποθετούνται. Δηλαδή παίρνω, απλά είναι πολύ πιο εύκολο σε αυτή την περίπτωση. Παίρνω και πάω πολύ 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 κοντά στη βλεφαρίδα. Ναι, σίγουρα ταιριάζει πολύ καλύτερα γιατί κάνει αυτό το εφέ προς τα έξω. Οπότε βγάζουμε αυτήνα χωρίς κανένα φόβο. Βλέπουμε ότι ούτε καν βγήκε το χρώμα από το eyeliner. Wow, ρε παιδί μου. Αυτό θα πει σταθερό eyeliner. Και να ξέρετε ότι έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής οι βλεφαρίδες της Eldora. Πραγματικά εγώ τις χρησιμοποιώ συνέχεια. Έχω πετάξει μόνο ένα ζευγάρι, ας πούμε. Φάση τα χρησιμοποιώ ξανά και ξανά και ξανά και δεν παθαίνουν τίποτα. Αρκεί να τις καθαρίζετε σωστά. Αυτό μόνο. Και πάω και τοποθετώ ακριβώς δίπλα το μικρό τουφάκι. Στην ουσία για να υπάρχει μια συνοχή, όχι για κάποιον άλλο λόγο. Από εδώ μπήκε πιο σωστά, η αλήθεια είναι, το τουφάκι. Από εδώ κάτι δεν μπήκε πολύ καλά. Αλλά okay, no problem. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, φαίνεται πολύ πιο ωραίο το μεμονωμένο τουφάκι στην άκρη σε ένα graphic liner. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας αρέσει όσο αρέσει και σε μένα. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είναι κάτι καθημερινό, αλλά σίγουρα ένα καλοκαιράκι, ένα eyeliner χρωματιστό είναι ό,τι καλύτερο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά.